Κύριε Νταχάκη, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλή χρονιά. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Καλό τάξιδο να είναι. Καινούριο είναι το τραγούδι, έτσι δεν είναι? Πολύ πολύ καινούριο το τραγούδι, πολύ φρέσκο. Εδώ και 2 εβδομάδες περίπου έχει κυκλοφορήσει. Σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και σε μουσική του Γιώργου Κονή. Την ενορχήστρωση έχει κάνει ο κύριος Φώτης Σιώτας και τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ που μπορεί ο κόσμος να δει στο YouTube, ο Περικλής ο Μαθιέλης. Να είναι, επαναλαμβάνω, καλό τάξιδο. Αν και βέβαια η πορεία φαίνεται μέχρι σήμερα όλων των τραγουδιών και η δική σας, καλό τάξιδι να είναι, ό,τι είναι, και καλό τάξιδι να συνεχίσει να είναι. Αλλά νομίζω ότι θα μας παρουσιάσετε και όλη αυτή τη δουλειά και εδώ σε 2 εμφανίσεις στην Κρήτη, έτσι? Ετοιμάζουμε 2 εμφανίσεις στην Κρήτη. Την Παρασκευή θα είμαστε στο Σινέ Στούντιο στο Ηράκλειο. Και το Σάββατο θα είμαστε στο Ρέθυμνο, στη γενέτειρα των γονιών μου, στο Απάνω. Ετοιμάσαμε μια παράσταση με τίτλο «Εκεί θα ανθίζω», η οποία ξεκίνησε το Νοέμβρη από την Αθήνα και τώρα περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και θα ξαναεπιστρέψει πάλι στην Αθήνα τέλη του Φεβρουαρίου. Μια παράσταση που αποτελεί έναν απολογισμό, αν θέλετε, της μέχρι τώρα απορίας μου, κυρίως της δισκογραφικής, γιατί τα live μετράνε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και έτσι λοιπόν στο πρώτο μέρος ο κόσμος θα μπορέσει να ακούσει αρκετά τραγούδια της προσωπικής μου δισκογραφίας και στο δεύτερο πολλές διασκευές από αγαπημένα τραγούδια που τόσα χρόνια κουβαλάω στις αποσκευές μου, τα νιώθω σαν δικά μου. Τα έχω διασκευάσει με αυτή την υπέροχη ομάδα μουσικών που με πλαισιώνει. Και ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, εξωστρέφεια, πολύ ωραία ενέργεια, ένταση, ρυθμό και πολύ πάθος. Παράσταση απολογισμός δισκογραφικά. «Εκεί θα ανθίζω». Τι θέλετε να περάσετε με αυτό τον τίτλο «Εκεί θα ανθίζω»? Κοιτάξτε, είναι μια έτσι έκφραση από το τραγούδι μου «Σύννεφο θα γίνω», που λέει «Όπου πατάς εσύ, εκεί θα ανθίζω εγώ». Νομίζω ότι μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού, μετά από όλα αυτά τα άσχημα που βιώσαμε, μετά από μια δύσκολη καθημερινότητα την οποία βιώνουμε ακόμα, ήθελα να δώσω έτσι την ελπίδα ότι μπορούμε μέσα στα άσχημα και στα δύσκολα να ανθίσουμε. Έτσι λοιπόν εγώ παίρνω ενέργεια από τον κόσμο και προσπαθώ να ανθίσω στην κάθε μας παράσταση, στο κάθε μέρος διαφορετικό παίζουμε, και το ίδιο ευελπιστώ να παίρνει και ο κόσμος από εμάς, δηλαδή να ανθίζουμε μέσα από το κάθε live, μέσα από τη μουσική και τα ωραία τραγούδια. Αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που περάσαμε και περνάμε πραγματικά μας προβληματίζουν, πραγματικά μας κάνουν να περνάμε μια δύσκολη μέρα κάθε μέρα, να αναζητάμε διέξοδο σε πολλά διέξοδα. Πόσο επηρεάζει αυτό το τραγούδι, πόσο επηρεάζει τον καλλιτέχνη από την ψυχή του και την έκφρασή του μέχρι και τα επαγγελματικά του, κυρία Νταχάκη? Κοιτάξτε, φυσικά όλους μας επηρεάζει, και αν επηρεάζει τη ζωή μας την ίδια και την καθημερινότητά μας, σαφώς επηρεάζει αναπόφευκτα και το επαγγελματικό μας κομμάτι, είτε την ενασχόλησή μας με τη μουσική. Ωστόσο, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι βρισκόμαστε έτσι σε μια καταστολή όλοι μαζί. Δηλαδή, δεν βλέπω να γράφονται τραγούδια που να αφορούν αυτό που συμβαίνει σήμερα, ίσως γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι μας συμβαίνει. Βρισκόμαστε έτσι σε αυτή την καταστολή, και ο στόχος ο δικός μου είναι μέσα από τη μουσική να αφυπνίζω τον κόσμο, όχι στο να κάνει επαναστάσεις έτσι εισαγωγικά, αλλά στο να προσπαθεί να ακολουθήσει το φως. Αυτό είναι το νόημα, νομίζω, που κάνουμε μουσική. Να βοηθάμε ένας τον άλλον, και εμείς δε με τα τραγούδια μας να αφυπνίσουμε, να κουνήσουμε τον κόσμο και να νιώσει λίγο καλύτερα, να καταλάβει λίγο καλύτερα μαζί με εμάς, γιατί και εμείς στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε, και να καταφέρουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε κάτι καλύτερο, γιατί η ζωή είναι πολύ όμορφη και είναι και πολύ μικρή. Οπότε νομίζω ότι είναι ωραία να προσπαθούμε να βλέπουμε τα φωτεινά σημάδια της ζωής, έτσι δεν είναι? Αρκεί να θέλουμε και εμείς βέβαια να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα, αρκεί να θέλουμε να βγούμε στο φως, αρκεί να θέλουμε να ανοίξουμε το παράθυρο και την πόρτα μας. Όλοι το θέλουμε και όλοι το χρειαζόμαστε. Απλά ίσως κάποιες φορές μας το κρύβουν πράγματα τα οποία δυστυχώς το καλύπτουν με έναν έτσι πολύ βαθύ τρόπο. Όλοι έχουμε την ανάγκη αυτή, και νομίζω ότι καλό είναι να αφαιθούμε λίγο και στην αλήθεια και στο φως και στη μουσική, που η μουσική νομίζω ότι έχει τον απόλυτο τρόπο να μπορέσει να μας ταξιδέψει και να μας κάνει
να αισθανθούμε λίγο καλύτερα, να συγκινηθούμε, να νιώσουμε πιο βαθιά πράγματα. Η Ερεμίτα Άγρια, όπως μαθαίναμε παλιά στο σχολείο, η μουσική σε όλες τις εκφάνσεις της. Να σας πω, πώς επιλέγετε τα τραγούδια σας με βάση αυτά που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή την ελπίδα, το φως, τη ζωή? Να σας πω, με βάση την αλήθεια. Τι θέλω να πω, ότι αν ακούσω ένα τραγούδι που εμένα χτυπάει στην καρδιά μου, στην ψυχή μου κατευθείαν, γιατί εκείνη την περίοδο βιώνω αυτά τα οποία γράφει το τραγούδι στιχουργικά, αυτός είναι και ο λόγος να το επιλέξω, γιατί με καλύπτει ένα κενό μου, καλύπτει πράγματα που θα ήθελα να πω εγώ ίδια. Οπότε είναι ένας τρόπος έκφρασης πάρα πολύ σημαντικός για εμένα και πολλές φορές θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι η άποψή μας, είναι η κατάθεσή μας απέναντι στα πράγματα. Δηλαδή τα τραγούδια μας και ο τρόπος που πορευόμαστε μέσω της μουσικής επαγγελματικά και μη, είναι η δική μας άποψη και η δική μας θέση απέναντι στα πράγματα. Η αλήθεια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα. Δηλαδή αν αισθανθώ ότι ο στίχος έχει μια πραγματική αλήθεια σε αυτά που λέει και με καλύπτουν αυτά που λέει, αυτός είναι ο μόνος λόγος για να το επιλέξω. Τώρα, πώς αλλιώς να το πεις, η Γεωργία Νταγάκη, που είναι και μουσικός, που είναι και ερμηνεύτρια, που είναι και καλλιτέχνης, που παίζει και λύρα, που ασχολείται με τη λύρα, που άλλοτε πάει σε μοντέρνους χορούς, σε μοντέρνους ρυθμούς, όχι χορούς, σε μοντέρνους ρυθμούς, άλλοτε βλέπεις ότι πειραματίζεται με το ροκ, άλλοτε βλέπεις ότι πειραματίζεται με τους ηλεκτρικούς ήχους, πραγματικά όλο αυτό. Εγώ θα το έλεγα έτσι όπως το λέτε, ότι είναι ζωή, κυρία Νταγάκη. Δηλαδή δεν το φοβάστε, το πάτε παρακάτω και λέτε ναι, θα βγει, πιστεύω ότι θα βγει, είναι πίστη. Υπάρχει πίστη πάρα πολύ, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος όπως είπαμε για όλους και για μας επαγγελματικά, μετά από αυτά που ζήσαμε, οπότε νομίζω ότι δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να πάμε λίγο κόντρα στη ζωή, αυτό που είπε και το τραγούδι νωρίτερα, που πραγματικά την προσωπεύει έτσι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, φαντάζομαι, στιχουργικά. Κοιτάξτε, ναι, πάμε κόντρα, έχουμε πίστη, γιατί χωρίς πίστη δεν γίνεται σε τίποτα από ό,τι καταπιανόμαστε. Και αγάπη σε αυτό που κάνουμε και αλήθεια. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά. Δεν έχει γίνει κάτι, αν θέλετε, επιτηδευμένα όλα αυτά τα χρόνια από μεριάς μου. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα, εντάξει, τώρα εγώ παίζω κριτική λύρα και θα προσπαθήσω να το εκμοντερνήσω αυτό. Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα και δεν έχουν και αλήθεια με το να γίνουν έτσι και ο κόσμος δεν ταυτίζεται. Έγινε σιγά σιγά. Αυτά γίνονται σταδιακά, θέλοντας ο καθένας να βγάλει την ταυτότητά του σε αυτό που κάνει. Εγώ λοιπόν, όντας ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε στην Αθήνα με καταγωγή το Ρέθυμνο της Κρήτης, έψαχνα και πάντα να ζητούσα την ανάγκη να εκφράσω το τι είναι η Γεωργία μέσα στη μουσική. Δηλαδή είναι πολλά κομμάτια, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολλά στοιχεία ετερόκλητα πολλές φορές μέσα μας. Έτσι λοιπόν ήθελα να τα καταθέσω, να βρω τους τρόπους να μπορέσω να τα ερμηνεύσω αυτά πάνω στη μουσική μου. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τις σπουδές, έχει να κάνει με τις συνεργασίες που ήρθαν στην πορεία, με τις επιλογές που κάνουμε πολλές φορές. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό το κάρμα, ξέρετε, πολλών στοιχείων αποτυπώνεται πια και στα live μου, που εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα, μια κοινή αισθητική, και στα live μου και στη δισκογραφία μου όλα αυτά τα χρόνια, φυσικά με μια εξέλιξη χρόνων που είναι απόλυτα φυσιολογικό και θα έπρεπε να συμβαίνει με όλους εμάς που ασχολούμαστε με κάτι τόσο δημιουργικό. Άρα σκέφτομαι, ξέρετε, όση ώρα σας ακούω, ότι αν κάποιος αυτή την ώρα σας έθετε ένα πολύ μεγάλο δίλημα και σας έλεγε τελικά ποιο δρόμο θέλεις να ακολουθήσεις, προς τα ποια κατεύθυνση, με ποιο είδος μουσικής να συνεχίσεις, ότι μάλλον θα απογοητευόταν, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει εύκολη επιλογή βάσει αυτών που λέτε. Νομίζω ότι ο δρόμος είναι ο μόνος δρόμος της καρδιάς. Δηλαδή εγώ λειτουργώ πολύ με την καρδιά, πολύ με το συναίσθημα. Αφήνω τα πράγματα να με οδηγήσουν πολλές φορές. Όσο καλά και να τα προγραμματίζουμε εμείς οι ίδιοι, ξέρετε, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Τα πιο όμορφα πράγματα που έχουν έρθει στη ζωή μου έχουν έρθει χωρίς καθόλου να το περιμένω και έτσι σε πολύ περίεργες στιγμές και με ένα πολύ απλό τρόπο. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι ρομαντική ή γραφική, αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι ο δρόμος της καρδιάς και του ένστικτου και της διαίσθησης είναι ο καλύτερος δρόμος. Και καλό είναι να αφαιθούμε λιγάκι. Νομίζω ότι το έχουμε όλοι ανάγκη.
Μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, επαναλάβουμε ποιες μέρες είσαστε εδώ. Στην Φυσικά, Κρήτη. Κατεβαίνουμε στην πατρίδα μου, την Κρήτη. Θα είμαστε αύριο Παρασκευή στο Σινέ Στούντιο, στο Ηράκλειο στην Αλικαρνασσό. Και το Σάββατο θα είμαστε στο Ρέθυμνο, στο Απάνω, στο μαγαζί Απάνω. Σας περιμένουμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι και εγώ και όλη η ομάδα. Μιλώ εκ μέρους και όλη της παρέας. Έχω τη χαρά να παρευρίσκομαι με εξαιρετικούς μουσικούς, να με πλαισιώνουν έτσι μια τρομερή ομάδα μουσικών. Mm-hmm. Οπότε θέλω πολύ να μοιραστώ αυτό το νέο πρόγραμμα μαζί σας, με μεγάλη χαρά και έτσι προσμονή. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγώ, κουβέντα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Νταγάκη.